Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά σε αυτό εδώ το κανάλι. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια και θα σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Εγώ, αν και λιώνω αυτή τη στιγμή στην τοποθεσία Νέα Ιωνία, σε λίγες μέρες θα βρίσκομαι στην τοποθεσία Λονδίνο για να δω live τον Robbie Williams σε συναυλία στο Hyde Park, όπου είναι ένα φεστιβάλ, παιδιά, και θα τραγουδήσουν μαζί του την ίδια μέρα. Η Black Eyed Peas, η Keane, η Texas, η Feeder και μερικοί άλλοι που ειλικρινά δεν τους ξέρω για να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, επειδή φτιάχνω βαλίτσα και θα ταξιδέψω με αεροπλάνο και χειροποσκευή, σκέφτηκα να σας δείξω πώς μπορείτε κι εσείς να πακετάρετε τα καλλιτικά που χρειάζεστε για ένα ταξίδι, για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, είτε αυτό γίνει με αεροπλάνο είτε όχι, γιατί δεν θέλουμε να κουβαλάμε ένα σωρό πράγματα μαζί μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα σας δείξω για αρχή πώς μπορείτε να στριμώξετε όλα τα βασικά σας καλλιτικά μέσα σε αυτό το σακουλάκι που μας δίνουν στο αεροδρόμιο. Και το οποίο, παιδιά, εντάξει, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν χωράει και πάρα πολλά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να πάρει και δεύτερο, αλλά τελικά μου είπαν όχι. Μόνο με αυτό, λέει η κυρία μου, που ταξιδεύετε. Οπότε το έχω κρατήσει από την προηγούμενη πτήση για να έχω ένα μπούσουλα. Και θα αρχίσω να σας δείχνω τώρα με ποιο τρόπο μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα πάντα, όλα όσα χρειάζεστε. Πριν ξεκινήσω, να σας ζητήσω όπως πάντα να γραφτείτε στο κανάλι μου αν δεν το έχετε κάνει ήδη, subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και ακολουθήστε με και στα social για να τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι καλό θα είναι να προμηθευτείτε εξ αρχής με τέτοια μπουκαλάκια και βαζάκια τα οποία θα βρείτε σε πολύ οικονομικά μαγαζιά όπως το Jumbo, το Tiger και πολλά πολλά άλλα. Σε σετάκια ή μόνο τους μπορείτε να τα αγοράσετε για να βάζετε μέσα ό,τι χρειάζεστε από υγρά. Ξεκινάω λοιπόν με το foundation, το foundation που θα πάρετε μαζί σας. Καλό είναι να είναι σε μια πλαστική συσκευασία και όχι γυάλινη, μια συσκευασία πιο μαλακή και όχι με γωνίες για να μην σας σκίσει και το σακουλάκι. Εγώ μάλλον θα πάρω μαζί μου ή το Dior Face and Body, το Dior Backstage που το έχω λατρέψει, ή το Clinique Even Better Refresh που κυκλοφορεί σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και είναι πολύ πλακή και πολύ εύχριστη. Συνεχίζω με αυτό εδώ το προϊόν που έχω ερωτευτεί και είναι το Skin Perfect Primer της Dermalogica. Νομίζω ότι θα μπει σίγουρα στα αγαπημένα μου Ιουνίου-Ιουλίου. Και έχει SPF 30 και είναι το κατάλληλο primer που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό για το foundation μου και έχω και αντιλιακή προστασία και φυσικά μια ωραία βάση για να στρώσω το μακιγιάζ. Να πάμε τώρα σε αφρόλουτρα, κρέμε σώματος κτλ. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να τα βάλετε όπως σας είπα στο μπουκαλάκι αυτό που σας έδειξα, αλλά μπορεί να σας έχουν δώσει, για παράδειγμα, δειγματάκια σαν κι αυτό που εμένα μου το έδωσαν αυτό στο σούπερ μάρκετ τις προάλλες. Είναι από την εταιρεία Bardengen, είναι μία ενεδατική λοσιόν σώματος, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ένα gel για το ντους που είναι από την εταιρεία Pandrosia, by the way, ελληνική εταιρεία, από την Co. Έχουν κτήματα εκεί, παιδιά, τα φτιάχνουν όλα μόνοι τους και αξίζει να την τσεκάρετε. Και θα πάρω και αυτά τα τρία προϊόντα για τα μαλλιά μου, γιατί εμένα τα μαλλιά μου γίνονται χάλια το καλοκαίρι, με την υγρασία δεν στέκονται με τίποτα. Καλά, να μην συζητήσω για τη θάλασσα και τα λάτια που πρέπει να τα προστατεύετε και να τα φροντίσετε, έτσι. Λοιπόν, θα πάρω αυτές τις μικρές συσκευασίες, τις οποίες μπορείτε και να τις αγοράσετε. Είναι από την Aventa, είναι το Shampure για πολύ καλό καθαρισμό του τρεχωτού της κεφαλής. Είναι το Shampoo Θρέψεις λοιπόν από αυτή τη σειρά και το conditioner, αλλά και αυτή η μάσκα η οποία είναι για μετά τον ήλιο. Μην το παραλείπετε αυτό, εγώ καμιά φορά δεν παίρνω καν conditioner μαζί μου το καλοκαίρι, παίρνω μόνο τη μάσκα και κάνω κάθε μέρα μάσκα γιατί λουζόμαστε περισσότερο και ταλαιπωρούνται πολύ με τα αλάτια και τον αέρα, αν είστε στις κυκλάδες, χαμός, τα μαλάκια μας. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε φυσικά αποσμητικό. Εγώ έχω αυτό εδώ το πούτσικο που είναι ένα ρολόν που είχα αγοράσει από τη Γερμανία. Τόσο μικρή συσκευασία δεν έχω βρει στην Ελλάδα. Προχθές μου έδωσαν ένα δείγμα από το καινούριο Νοξίμα, το οποίο πόσο ml είναι, 50, μας φτάνει και μας περισσεύει και χωράει. Αν τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε αποσμητικό σε stick, ακόμα καλύτερα. Αυτό εδώ είναι ό,τι πιο φυσικό κυκλοφορεί. Αν πάτε σε κατάστημα με βιολογικά προϊόντα θα το βρείτε, είναι από την εταιρεία Jason. Και το χρησιμοποιώ πάρα πάρα πολύ και κάνει και δουλίτσα ευτυχώς. Λοιπόν, να θυμηθείτε να αφήσετε χώρο μέσα σε αυτή τη σακούλα για το concealer, τη μάσκαρά σας και το liquid lipstick. Γιατί αυτά και τα τρία πρέπει να μπουν, παιδιά, εκεί μέσα. Είναι υγρά, θεωρούνται υγρά. Μάλλον θα πάρω το Revolution μαζί μου, την μάσκαρα από NYX την αδιάβροχη και αυτό εδώ το liquid lipstick από NYX. Επίσης μην ξεχάσετε να αφήσετε χώρο και για το gel των φρυδιών, είτε έχει χρώμα είτε όχι,
και αυτό εδώ μέσα μπαίνει. Να πάμε τώρα στο φλέγον ζήτημα του αρώματος, τι γίνεται με την κολόνια. Προτείνω λοιπόν να έχετε πάντα μία μικρή συσκευασία, κυκλοφορούν συσκευασίες των 30 ml του αρώματός σας. Εγώ έχω μία 50 εδώ, που έχει και γωνίες, δεν είναι και η πιο εύχρηστη, αλλά μου χωράει στο σακουλάκι μου, οπότε την κάνω τη δουλειά μου. Ή επίσης μπορείτε να βρείτε αυτά τα μικρά που συνήθως τα δίνουν δώρο αν πάρεις το μεγάλο μέγεθος σε κάτι πακέτα, όταν έχουν προσφορές οι εταιρείες. Ή μπορείτε να πάτε να ζητήσετε δειγματάκια τέτοια από το αγαπημένο σας άρωμα και να τα στριμώξετε μέσα. Εξαρτάται τώρα πόσο άρωμα βάζετε και πόσες μέρες θα λείψετε. Νομίζω ότι θα σας φτάσουν να την κάνετε τη δουλειά σας. Για τη μακιγιάζ φυσικά και μπορείτε να πάρετε μαντιλάκια μαζί σας, αλλά αυτά παιδιά δεν ακούνε. Εμένα είναι το πρώτο βήμα στον τη μακιγιάζ μου συνήθως, εκτός αν έχω γυρίσει πολύ κομμάτια στο δωμάτιο και τέλος πάντων λέω από το τίποτα, άντε να κάνω ένα μαντιλάκι. Αλλά συνήθως δεν νιώθω το πρόσωπό μου καθαρό, οπότε θέλω να κάνω και σαπουνάδα, να το καθαρίσω σε βάθος πριν βάλω τις κρέμες μου. Και έχω πάρει αυτό εδώ το Mielen Mousse από την Lancôme που ήταν μέσα στο Advent Calendar που μου είχαν στείλει τα Χριστούγεννα και δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά είναι πολύ πρακτικό μέγεθος για ταξίδι. Επίσης, για setting spray έχω πάρει το αγαπημένο μου All Nighter της Urban Decay. Μπορείτε να το αγοράσετε αυτό, κυκλοφορεί σε travel size και είναι πάρα πολύ βολικό και τέλειο προϊόν. Τώρα πάμε στις κρέμες για ενυδατική. Έχω να σας προτείνω ή να πάρετε ένα βαζάκι να βάλετε μέσα λίγη από την δική σας ενυδατική κρέμα ματιών ή να έχετε ένα δειγματάκι, όπως εγώ δεν έχω τελειώσει αυτό εδώ από την Terfem που είναι εξαιρετική. Και επειδή θέλω να πάρω μαζί μου την αγαπημένη μου ενυδατική κρέμα και δεν την έχω, θα πάρω αυτό εδώ το βαζάκι και την Clinique και θα ρίξω μέσα αρκετή ποσότητα, σχεδόν θα το γεμίσω δηλαδή, για να έχω και την εντατική κρέμα μαζί μου. Και κάπως έτσι άδειασε το σακουλάκι, όλα αυτά όμως χώρεσαν εκεί μέσα. Εννοείται θα πάρουμε μαζί και αντιλιακό, απλά εγώ επειδή ταξιδεύω στο εξωτερικό τώρα θα πάρω αυτό το προϊόν που σας έλεγα πριν που έχει δείκτη προστασίας 30 για το πρόσωπο και κάτι άλλο για το σώμα. Έχω κάνει και βίντεο για αντιλιακά, οπότε πείτε να το τσεκάρετε για να τα δείτε όλα εκεί. Υπάρχουν πρακτικά μεγέθη που μπορείτε να έχετε μαζί σας. Τώρα για το σώμα τους, ένα βαζάκι τέτοιο ή ένα μπουκαλάκι τέτοιο θα σας σώσει ώστε να μην κουβαλάτε όλη τη μεγάλη συσκευασία του αντιλιακού μαζί, γιατί δεν μας χρειάζεται κιόλας τόσο πολύ. Όσον αφορά στο μακιγιάζ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα μαζί σας. Χρειάζεστε κάτι για τα φρύδια, ένα μολυβάκι, όπως τα σχηματίζετε. Χρειάζεστε επίσης ένα τέτοιο container. Εγώ βάζω την setting powder σε ένα τέτοιο μικρό μέσα για να μου πιάνει πολύ χώρο. Ή μία πούδρα compact, αν αυτή σας βολεύει να χρησιμοποιείτε. Χρειάζεστε επίσης 2 μολύβια θάλια για τα μάτια, ένα μαύρο και ένα καφέ. Φυσικά χρειάζεστε για τα χείλη ένα μολύβι χιλιών και μόνο 2 κραγιόν, παιδιά. Ένα νουτ και ένα πιο έντονο. Θα είναι κόκκινο, θα είναι φούξια, θα είναι κάτι κοράλο κόκκινο που σας φτιάχνει τη διάθεση. Εσείς διαλέγετε. Πάντως παραπάνω δεν θα χρειαστείτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν φεύγω ποτέ χωρίς αυτό το εργαλείο που γυρίζω τις βλεφαρίδες μου και χωρίς το dry shampoo σε σκόνη, είτε από την Bumble & Bumble είτε από την Aveda. Απλά αυτό επειδή είναι πάρα πολύ μικρό επίσης, με βολεύει, δεν μου πιάνει πολύ χώρο στο νεσεσέρι και στις αποσκευές μου. Και τέλος για τα μάτια, αυτό που χρειάζεται είναι μία μικρή παλετίτσα. Ενδεικτικά τώρα σας δείχνω μία τετραπλή παλετίτσα που έχω εδώ και με βολεύει πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Μπορείτε να φτιάξετε και εσείς τις δικές σας, υπάρχουν πολλές δυνατότητες τέτοιες σε πολλά καταστήματα. Και μία παλετίτσα η οποία να έχει highlighters και ρούζ, να έχει bronzer και ρούζ. Επίσης μπορείτε να βρείτε εκεί έξω για να μην κουβαλάτε ένα-ένα τα προϊόντα μεμονωμένα. Αυτά νομίζω είναι όλα τα προϊόντα τα οποία θα πάρω μαζί μου. Αν την πάρω τώρα επειδή ταξιδεύω και με αεροπλάνο και αυτά τα patches της Shiseido για τα μάτια, για να ενυδατώσω την περιοχή, γιατί η πτήση αφυδατώνει πάρα πολύ την επιδερμίδα μας, και μια μάσκα ενυδατική, διαλέγω αυτή εδώ από την Glam Glow που έχει και αυτό το μοτίβο της δαντέλας πάνω και δεν θα τρομάξουν οι υπόλοιποι επιβάτες γύρω μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όπως πάντα που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Καλές διακοπές, καλά ταξίδια, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε φέτος το καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Bye bye!